έπεσε πριν καν ανέβει η πύλη ποδηλάτου, αφήνοντας το περίμενε για δεύτερο 24ωρο τους περίπου 30.000 ενδιαφερόμενους που προσπάθησαν από τα πρώτα και όλα λεπτά της λειτουργίας της να υποβάλουν αίτηση για να διεκδικήσουν μια ευκαιρία επιδότησης για αγορά νέου ποδηλάτου. Οι λόγοι που οδηγούν στην δυσλειτουργία αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι δύο. Όταν μια ιστοσελίδα δεν μπορεί να δεχτεί επισκέπτες, είτε επειδή είναι εκτός δικτύου, είτε επειδή προσπαθούν πάρα πολύ την ίδια ώρα να μπουν στη σελίδα. Με αποτέλεσμα, ο εξυπηρετητής που είναι πίσω από τη σελίδα να μην μπορεί να αντέξει. Στο ίδιο έργο θεατές, λοιπόν, οι Κύπροι, μέσα σε μερικούς μόνο μήνες. Προηγούμενα είχαμε ξαναδεί με το σύστημα του εμβολιασμού, που δεν ήταν έτοιμο να αντέξει τόση πολύ ζήτηση, με αποτέλεσμα να την κλείσουν μέχρι νεότερα. Παρ' όλα αυτά, το Υφυπουργείο Καινοτομίας, το οποίο σχεδίασε την προηγούμενη πλατφόρμα, ξεκαθαρίζει πως ουδεμία ευθύνη δεν έχει για τη συγκεκριμένη, αφού σχεδιάστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Είναι με απευθεία σύμβαση στο Υπουργείο Μεταφορών με μια εξωτερική εταιρεία που δοκιμάστηκε να γίνει. Υπήρξε ένα πρόβλημα, το οποίο είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυσή του. Το Υπουργείο Μεταφορών, από την άλλη, τονίζει πως αναμένει σχετική ενημέρωση από την εν λόγω εταιρεία, τόσο για το τι προκάλεσε το πρόβλημα, όσο και για το πότε θα επιληθεί. Το τραγελαφικό, ωστόσο, της όλης υπόθεσης είναι πως όλος αυτός ο χαμός έγινε για μόλις 500 ποδήλατα.